Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Το CNews, θυμίζω, είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλας από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινάμε τη σημερινή μας συνάντηση με την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και τις προαναγγελίες που έχουμε για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Εάν ακολουθήσουμε μια ελεγχόμενη και σχετικά συντηρητική πορεία σήμερα, θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε ένα κανονικό Πάσχα, τονίζουν οι ειδικοί για το θέμα του κορονοϊού. Την Τετάρτη, η Ολομέλεια της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων θα συνεδριάσει για να εκτιμήσει τα νέα δεδομένα και να δώσει πράσινο φως σε κάποιες δραστηριότητες που έχουν παραμείνει κλειστές. Και αυτές είναι η λειτουργία της νυχτερινής διασκέδασης με όρθιους θαμώνες, η χρήση της μάσκας και η χωρητικότητα στα γήπεδα. Την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων φαίνεται πως σηματοδοτεί η αποκλιμάκωση των σκληρών δικτών της πανδημίας, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά, πολύ σωστό μέτρο. Έτσι πρέπει να γίνει. Τουλάχιστον στους εξωτερικούς χώρους, στον δρόμο, πρέπει να φοράμε μάσκα. Τόσο η Επιτροπή όσο και η κυβέρνηση πάντως εμφανίζονται διστακτικοί στην πλήρη κατάργηση των απαγορεύσεων που συνεχίζουν να ισχύουν. Εντάξει, καλό είναι, αλλά να είναι μέτρα, να είναι, μην είναι ημίμετρα. Τώρα σήμερα ισχύει, αύριο δεν ισχύει, τα παίρνουμε πίσω. Τι να σου πω, κορίτσι μου, όλοι έχουν δίκιο. Όλους έχει κουράσει αυτή η κατάσταση, αλλά είναι δυστυχώς και δεν πρόκειται να περάσει εύκολα. Αν μερικοί νομίζουν ότι ο ιός αυτός θα φύγει πολύ γρήγορα, δυστυχώς. Στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει ήδη να καταστρώνουν τον οδικό χάρτη για τη σταδιακή άρση όλων των περιορισμών με χρονικό ορίζοντα τον Μάρτιο και συγκεκριμένα την περίοδο του Πάσχα. Αυτό μόνο μπορεί να το ξέρουν αυτοί που είναι ειδικοί. Εγώ τι να πω. Οι ειδικοί τα ξέρουν αυτά. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αποσύρεται γιατί έχει κουράσει. Έχει κουράσει. Βέβαια, σίγουρα έχει κουράσει. Λογικό, πρέπει να γιορτάσουμε και ένα κανονικό Πάσχα επιτέλους, δεν ξέρω. Είναι και αυτό. Διότι μεσολαβεί και το Πάσχα και πρέπει να στα συνδυάσουν για να μπορέσει ο κόσμος λίγο να ανασάνει. Έτσι δεν είναι? Συγκεκριμένα εξετάζεται σε εστίαση και διασκέδαση να επιστρέψουν οι όρθιοι. Σε ό,τι αφορά το καρναβάλι, ναι σε καρναβαλικές εκδηλώσεις, όχι σε παρελάσεις. Στα γήπεδα εξαιρέσεις κατά περιπτώσεις και αυξήσεις στην πληρότητα. Και τέλος στους εμβολιασμένους προς πλήρη άρση όλων των περιορισμών μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Δεν ξέρω τι να πω, βρε κορίτσι μου, ξέρω εγώ. Κουραστήκατε? Όχι απλά κουραστήκαμε, βλέπω ότι δεν υπάρχει καλλιτεύση. Δεν πάμε. Δεν ξέρω, δεν βλέπω να υπάρχει καλλιτεύση. Είδα τα κρούσματα χτες, 236. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά ακόμα. Δεν βλέπω ότι έχουμε ύφεση. Δεν γνωρίζω. Είναι φέτος να γιορτάσουμε το Πάσχα κανονικά. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Πώς σας βρίσκει αυτό? Με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Πολύ καιρό μείναμε κλεισμένοι. Ναι. Θεωρώ ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος και είναι σωστό μέτρο να το γιορτάσουμε όπως παλιά. Όσοι θέλουν να διασκεδάσουν, διασκεδάσαν. Αυτοί που θέλησαν να τηρήσουν τα μέτρα για τον εαυτό τους πάνω απ' όλα, τα τηρήσανε. Εγώ, ας πούμε, το καλοκαίρι δεν έβγαλα τη μάσκα. Στη θάλασσα πήγαινα, την έβγαζα την ώρα που θα κάνω μπάνιο. Και ο κόσμος, εντάξει, έχει δίκιο, αλλά είναι πολλές φορές, πώς να το πω, οι Έλληνες είναι ατίθασοι οι άνθρωποι, δεν θέλουν το, νομίζουν ότι είναι περιορισμός, δεν είναι περιορισμός. Δεν είναι περιορισμός αυτό. Καθένας πρέπει να έχει μια κριτική σκέψη και να βλέπει παραπέρα τι γίνεται, να μάθουν, να θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω. Όχι να λέμε ένα στήρο όχι σε όλα και τίποτα άλλο. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι πορεύομαι στη ζωή μου εγώ πάνω απ' όλα. Και δεν περιμένω εγώ τώρα τον κάθε πρωθυπουργό, την κάθε κυβέρνηση, τον κάθε υπουργό υγείας να μου πει τι θα κάνω. Θα ακούσω και τους ειδικούς. Αλλά θα βάλω και λίγο το μυαλουδάκι μου να δουλέψει. Μένουμε στο χώρο της υγείας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Συνομιλούμε με τη συνάδελφο την Δήμητρα την Μακρή. Καλή εβδομάδα, Δήμητρα. Όπου τα όσα είπε ο κύριος Πλεύρης, να πληρώνουν δηλαδή το οξυγόνο οι ασθενείς, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και έχουμε και πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για να κατευθεί ερώτηση στη Βουλή, έτσι. Για πες μας.
Έχουμε την αντίδραση 37 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αναφέρονται ακριβώς αυτό, στρέφονται στον κύριο Πλεύρη για το θέμα του οξυγόνου. Να θυμίσουμε ότι ανακοινώθηκε η κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο ΕΟΠΗ δεν θα καλύπτει το κόστος προμήθειας οξυγόνου. Βέβαια, μιλάμε για το οξυγόνο ρευστής μορφής, αυτό το οποίο δεν το παίρνουν όλοι, αλλά μια πολύ μεγάλη ούτως ή άλλως πλειονότητα ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται αυτό το οξυγόνο και τους εξασφαλίζει ποιότητα ζωής, να το πούμε και αυτό, γιατί ας πούμε δεν χρειάζεται να το συνδέουν το συγκεκριμένο με παροχή πρίζας από την πλευρά της ΔΕΗ. Βέβαια, μιλάμε και για ένα δυσβάσταχτο κόστος γύρω στα 800 ευρώ το μήνα. Τώρα, τι συμβαίνει και για ποιο λόγο αντέδρασαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Επειδή αυτό τώρα θα είναι ένα δυσβάσταχτο χρέος, ένα δυσβάσταχτο κόστος, το οποίο θα πρέπει να το επομίζονται πολλοί χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι είναι είτε καρδιοπαθείς, είτε πνευμονοπαθείς, είτε καρκινοπαθείς, είτε ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει από τις μονάδες δυτικής θεραπείας, όπου χρειάστηκε να νοσηλευθούν λόγω της πανδημίας. Τώρα, κανονικά το συνταγογραφούσε ο γιατρός του στο συγκεκριμένο οξυγόνο, μόνο που τώρα έχει αλλάξει αυτό και θα πρέπει οι ασθενείς να προπληρώνουν τη δαπάνη, το οποίο βέβαια εδώ πέρα αναρωτιέται κανείς αν έχουν τη δυνατότητα οι ασθενείς να πληρώνουν 800 ευρώ πριν από τον, για να πάρουν το οξυγόνο αυτό. Θα προσκομίζουν μια χειρόγραφη συνταγή από τον γιατρό τους σε τοπικό υποκατάστημα του ΕΟΠΗ και κατόπιν με τα δικαιολογητικά αυτά θα εξετάζεται το αίτημά τους από μια επιτροπή του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση αναρωτιέται κανείς τι θα συμβεί αν τελικά απορριφθεί το αίτημά τους για την χορήγηση αυτού του οξυγόνου. Είναι πολλά. Βεβαίως γίνονται και οι προσπάθειες και υπάρχουν συνομιλίες και με τους παρόχους πώς καταφέρουν και βεβαίως είναι και η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο τέλος προκειμένου να αλλάξει αυτή η νέα απόφαση, η νέα κοινή υπουργική απόφαση. Άραστε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις και για τα οικονομικά του ΕΟΠΗ. Πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα στα οικονομικά, δεν μπορεί να προκαταβάλει τα χρήματα αυτά και αφήνει τους ασθενείς να τα πληρώνουν και να έχει μια ευελιξία χρονική. Αλλά και τώρα ουσιαστικά υπάρχει και μια καθυστέρηση αποπληρωμής κοντά στο τετράμινο με πεντάμινο. Πληρώνει ο ΕΟΠΗ το οξυγόνο αυτό όταν το προμηθεύονται οι ασθενείς. Μάλιστα, να φύγουμε λιγάκι κυρίες και κύριοι από το χώρο της υγείας. Θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα που σήμερα από το πρωί κυριαρχεί η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Sky. Να δούμε μερικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη αυτή και ιδιαίτερα τις αναφορές του για την ακρίβεια και την ενέργεια. Στον Sky επέστρεψε 2,5 χρόνια μετά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας παραχωρώντας συνέντευξη στους ατέρια τους Γιάννη Τζούνο και Χρήστο Κούτρα. Ερωτηθείς για την ακρίβεια, σημείωσε ότι δεν έγιναν θεσμικές παρεμβάσεις και χαρακτήρισε συνολικά λάθος τον τρόπο διαχείρισης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χαρακτήρισε ανέκδοτο το επιτελικό κράτος και τόνισε ότι αν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανακριτικοποιήσει την ΔΕΗ και κρίσιμες δομές του κράτους. Εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει μια σημασία να δει κανείς, αν θέλουμε τη ΔΕΗ με το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο να σημαίνει δημόσιο. Αν θέλουμε δηλαδή να είναι ένας οργανισμός κοινής ωφέλειας και όχι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί με αμυγός ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και ανταγωνίζεται με τους ιδιώτες παρόχους στο ποιος θα ανεβάσει περισσότερο υψηλά την τιμή. Είναι λάθος ο τρόπος διαχείρισης. Δηλαδή είναι σαν να επιδοτείς τα καρτέλ, την εσχροκέρδεια και να αφήνεις το μηχανισμό να λειτουργεί, να λειτουργεί απρόσκοπτα και εσύ να προσπαθήσεις να μπαλώσεις τρύπες. Μα κύριε με Πρόεδρε, αυτό το μηχανισμό δεν αντιμετωπίζει. Άρα θα την κρατικοποιήσει. Άρα λοιπόν λέμε. Άρα θα την κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Θα ασκήσει η ΔΕΗ που τον, αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση, η ΔΕΗ θα ανακτήσει το ΔΕΛΤΑ στη λειτουργία της. Με δύο λόγια, τι θέλω να πω. Ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σε σχέση με τις αυξήσεις με το κεφαλαίου, θα υπάρξει εντολή, όπως και στη Γαλλία έκανε ο Μακρόν, που έδωσε εντολή να παγώσει τα δημολόγια. Αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης για την ακρίβεια, είπε πως έλαβε πενιχρά μέτρα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τους είχε προειδοποιήσει νωρίτερα. Από το καλοκαίρι έχουμε καταθέσει επίκαιρες επιρωτήσεις για το ζήτημα της ακρίβειας που έρχεται. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Στη Διεθνή Θεσσαλονίκη έχω καταθέσει αδέσμη προτάσεων.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι με 150 εκατομμύρια, τόσα έδωσε τότε, θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν έβλεπαν οι άνθρωποι να έρχεται αυτό το οποίο έρχεται. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα σοβαρό δείγμα, αν θέλετε, της αδυναμίας διαχειριστικής ανικανότητας. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτερα επίπεδα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχουν κάνει 18 ευρωπαϊκές χώρες. Μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά αγαθά. Επιστροφή του αγροτικού του φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Για την αύξηση του κατώτατου μισθού, είπε ότι δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης που δεν τη θέλει, αλλά έναν λόμπι ισχυρών επιχειρηματιών που είναι προσανατολισμένοι στην αύξηση του κέρδους και στην μείωση του μισθολογικού κόστους. Προφανώς και θα στηρίξω αύξηση του κατώτατου στα 800 ευρώ, αν το αποφασίσει η κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι δεν θέλουν τα μεγάλα, ένα μέρος, ένα λόμπι πολύ ισχυρό μέσα στο σύνδεσμο Ελληνών Βιομηχάνων, όχι όλοι. Οι επιχειρηματίες δεν θέλουν, όχι δηλαδή. Γενικά επιχειρηματίες. Ποιοι? Δεν είναι όλοι επιχειρηματίες ίδιοι. Υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχει υγιής επιχειρηματικότητα στην Μάλιστα. χώρα. Και υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι δίνουν πολύ καλούς μισθούς. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στην ασχροκέρδη και στη μείωση του εργασιακού κόστους. Και αυτοί που έχουν μεγάλες εταιρείες πλατφόρμες με ένταση εργασίας, με εκατοντάδες εργαζόμενους που παίρνουν κάτω από τον κατώτατο μισθό, είναι part-time. Αυτοί δεν θέλουν, διότι αυτοί θα έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε γιατί ζήτησε εκλογές, τοποθετώντας χρονικά το αίτημα μετά την αποκάλυψη για την έρευνα της Χιόδρα Λήτρα, που διέψευδε τις αναφορές του Πρωθυπουργού ότι είναι το ίδιο να νοσηλεύεσαι μέσα και έξω από τις ΜΕΘ. Είχαν επισημάνει στον κύριο Μητσοτάκη ότι αν δεν ρίξει χρήματα προκειμένου να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τότε θα έχουμε πάρα πολλούς θανάτους, 100 νεκρών, οι οποίοι θα είναι άδικοι θάνατοι. Και πράγματι, με βάση τα στοιχεία τους, λέγανε ότι περίπου το 65% των θανάτων είναι στα σπίτια τους, είναι εκτός ΜΕΘ και οι άνθρωποι αυτοί, ως επιτοπλίστων ή τουλάχιστον η μισή, θα μπορούσαν να χαστοθεί. Άρα ζήτησατε εκλογές για υγειονομικούς λόγους. Όταν λοιπόν μέχρι, προσέξτε, εγώ δύο χρόνια, έτσι, ούτε εκλογές ζήτησα, ούτε αντίρρηση έφερα, φέραμε, δεν θέλω να μιλάω στην Πρωτονικό, ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, σε πολύ σκληρά μέτρα, όπως αυτά του lockdown, της κοινωνικής αποστασιοποίησης, της άρσης δικαιωμάτων συνταγματικών, στον εμβολιασμό, και ούτε ζητήσαμε εκλογές. Κοινές σκέψεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητάγαμε και το αρνιότανε. Κοινό υπουργό υγείας ζητάγαμε. Αλλά όταν βλέπουμε ότι είμαστε η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη στη διαχείριση της πανδημίας και ότι η ανθρώπινη ζωή πια και έχουμε συνηθίσει στην απώλεια και ότι κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, για τον ίδιο λόγο που μέχρι τότε δεν ζητάγαμε, αποφασίσαμε να ζητήσουμε. Αυτά λοιπόν είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων στην πρωινή του συνέντευξη στο Sky. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις εξέλιξεις που έχουμε στην Ουκρανία, που υπάρχει έντονη κινητικότητα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, ο οποίος είναι διεθνολόγος. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας και καλή εβδομάδα, κύριε Μενεσιάν. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μαζί μας οι συνάδελφοι, ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος από το Flash, ο Νίκος ο Σπιτσέρης από το Center και ο Αντώνης ο Τελόπουλος. Να ξεκινήσω με τον Αντώνη τον Τελόπουλο, να δούμε λίγο ποια είναι τα τελευταία δεδομένα και να πάρουμε το πρώτο σχόλιο του κυρίου Μενεσιάν. Αντώνη. Ναι, καλησπέρα. Νομίζω πως τις τελευταίες ώρες εκτελήσεται το θρίλερ που είδαμε τα τελευταία 24 ώρα σχετικά με το αν η Ρωσία θα εισβάλλει στην Ουκρανία. Φαίνεται πως είχαμε μια μικρή αναδίπλωση σήμερα, καθότι σε συνέντευξή του στο BBC ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο άφησε να εννοηθεί πως θα μπορούσε η Ουκρανία να επανεξετάσει στο μέλλον την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, δίνοντας έτσι ίσως ένα τρόπο διαφυγής, μια βαλβίδα αποσυμπίεσης από την διαφαινόμενη κρίση. Βλέπουμε ότι ένα από τα ζητήματα που έχει θέσει η Ρωσία είναι και αυτό, δηλαδή το να μην ενταχθεί ποτέ η Ουκρανία και η Γεωργία στο ΝΑΤΟ, στο Διατλαντικό Σύνδεσμο, στη Διατλαντική Συμμαχία. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί τι θα επακολουθήσει και ας μην ξεχνάμε πως η κρίση αυτή στην Ουκρανία επηρεάζει και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Χθες μάλιστα στο CNN σε συνέντευξή του ο σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου Biden, ο κύριος Σάλιβαν, έκανε λόγο για μια συμφωνία που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Αμερικής με την Ούρσουλα Φοντελάιν, ώστε να εξασφαλιστεί
η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αν κάτι συμβεί με τους αγωγούς αερίου από τη Ρωσία, φέρνοντας ακριβό, η αλήθεια είναι, αμερικανικό αέριο με τα πλοία στην Ευρώπη. Μάλιστα. Για να πάρω το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Μενεσιάν για την κινητικότητα που παρατηρούμε, τις τελευταίες εξελίξεις που μας περιέγραψε και ο Αντώνης. Τι εκτιμάτε, κύριε Μενεσιάν, γιατί οδηγηθήκαμε εδώ και πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία με την Ουκρανία και τη Ρωσία? Κοιτάξτε, πρόκειται προφανώς για τη μεγαλύτερη κρίση μετά το 2014, όταν είχαμε την κατάληψη της Κρυμαίας και τον πόλεμο στο Ντομπάς, στην Ανατολική Ουκρανία. Ωστόσο, παρά την παραφιλολογία που ακούμε σε καθημερινή βάση από τα μέσα, τα διεθνή μέσα, δεν μιλάω μόνο για τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν εκτιμάται από τους περισσότερους αναλυτές και ειδικούς ότι θα υπάρξει κάποια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πράγματι, έχουμε μια απειλή χρήσης βίας με τη συγκέντρωση περισσότερων από 130.000 στρατιωτών στα σύνορα με την Ουκρανία και από την πλευρά της Ρωσίας και από την πλευρά της Λευκορωσίας με Ρώσους στρατιώτες. Μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είναι παρόντες και στη Μολδαβία, στην Υπερδνηστέρια. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ένας πόλεμος δεν συμφέρει κανέναν. Το θέμα του ΝΑΤΟ έχει λήξει από το 2008, δηλαδή η πιθανότητα της εισόδου της Ουκρανίας αλλά και της Γεωργίας έληξε το 2008. Από εδώ και πέρα, η Ρωσία και ο Πούτιν συγκεκριμένα θέλει να εξασφαλίσει, θέλει να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, το status quo στην Ουκρανία, ώστε αυτό να είναι υπέρ της Ρωσίας. Και πώς θα το καταφέρει αυτό? Θα το καταφέρει, αν πείσει, με την απειλή χρήσης βίας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις δεν οδήγησαν πουθενά, της μιας ομοσπονδιοποίησης, εν πάση περιπτώσει, της Ουκρανίας, με την αυτονόμηση των ρωσικών επαρχιών, που δεν είναι μόνο το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, υπάρχουν και άλλες ρωσόφωνες και ρωσόφιλες επαρχίες, ώστε να μπορεί να περνάει τα δικά του θέλω, αλλά αυτή τη φορά με πιο νόμιμο τρόπο. Ναι. Αυτά αναφορικά με τις ανατολικές επαρχίες, γιατί ναι, την Κρυμαία δύσκολα θα την επιστρέψει στην Ουκρανία. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα, είναι το γεωστρατηγικό λογικό, η Ρωσία σου λέει το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μπαίνει ουσιαστικά μέσα στη Ρωσία. Λογικό ακούγεται. Το δεύτερο όμως είναι το οικονομικό σκέλος. Τι σημαίνει αυτή η κινητικότητα, τι συμφέροντα διασταυρώνονται εκεί, διαπλέκονται, τι γίνεται με τους αγωγούς, για να καταλάβουν και οι τηλεθέτες που μας παρακολουθούν, γιατί λοιπόν αυτή η ένταση στην Ουκρανία, τι γίνεται στην Ουκρανία, ποια είναι τα γεωστρατηγικά και ποια τα γεωοικονομικά συμφέροντα? Λοιπόν, τα γεωστρατηγικά συμφέροντα έχουν να κάνουν με τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια όπως τη βλέπει η Ρωσία για τον εαυτό της. Γιατί η Ρωσία, η Ουκρανία είναι πάρα πολύ σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, έχει κατά τη γνώμη της τα ιστορικά δικαιώματα, γιατί η Ουκρανία ήταν φυσικά τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και υπάρχουν και ρωσικές κοινότητες και φυσικά μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία εξασφαλίζει και την παρουσία των Ρώσων στη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι, γι' αυτό και τέτοια πρεμούρα με την κατάληψη της Κρυμαίας. Τα γεωοικονομικά συμφέροντα είναι πολύ σημαντικά και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι πιστεύουν, μεταξύ αυτών και εγώ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία. Διότι ένας πόλεμος θα οδηγήσει σε τέτοια ρήξη με την Ευρώπη, που θα υπάρχει μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, η οποία θα συνδυαστεί φυσικά με οικονομική κρίση και για την ίδια τη Ρωσία μια οικονομική κρίση. Διότι η ευρωπαϊκή αγορά, παρά τις προσπάθειες που κάνει να την αντικαταστήσει, είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξαγωγή του ρωσικού φυσικού αερίου. Τώρα, μπορεί η Ουκρανία να μην είναι πλέον η μοναδική χώρα από την οποία περνάνε αγωγοί, οι οποίοι μεταφέρουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Έχουμε και αγωγό που περνάει από τη Λευκορωσία. Έχουμε τον Nord Stream 1 και 2, ο οποίος βέβαια έχει παγώσει αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης. Έχουμε τον Turk Stream 1 και 2, ο οποίος περνάει από τη Μαύρη Θάλασσα και φτάνει στην Ανατολική Θράκη και από εκεί στην Ευρώπη. Επομένως, υπάρχουν και άλλοι τρόποι μεταφοράς του αερίου. Ωστόσο, αν έχουμε μια εισβολή στην Ουκρανία, αν έχουμε μια κλιμάκωση, μια κορύφωση βασικά της έντασης στην Ουκρανία, αυτό θα σημαίνει ότι η Ευρώπη θα αναγκαστεί να παγώσει την εισαγωγή φυσικού αερίου και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα χειμώνα
στην Ευρώπη, έτσι. Και αυτό θα οδηγήσει σε μια τρομερή κρίση και στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει ήδη αυξηθεί κατά πολύ, έτσι, η ενέργεια, το φυσικό αέριο. Και από εκεί και πέρα η Ευρώπη θα πρέπει να ψάξει άλλους τρόπους και δεν υπάρχουν πολύ διαθέσιμοι τρόποι. Μάλιστα. Αν θέλετε, πολύ γρήγορα να σας πω ότι η Ρωσία παράγει πάνω από 653 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο το χρόνο, ενώ όλες οι άλλες διαθέσιμες πηγές στα πέριξ της Ευρώπης, Νορβηγία, Αλγερία, Αζερβαϊτζάν, Ανατολική Μεσόγειος, παράγουν κάτω από 300 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Μιλάμε για τέτοια διαφορά. Κατανοητό. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο, ένα σχόλιο, κάποιο ερώτημα που θέλεις να θέσεις. Έχουμε και την Αλεξανδρούπολη εκεί. Για πες μας. Όχι, το θέμα είναι το εξής. Φαίνεται ότι τελικά όλα αυτά θα μείνουν στην απειλή του πολέμου, αλλά το ερώτημα που εγώ έχω να θέσω είναι τι θα συμβεί αν, γιατί όταν υπάρχει μια τέτοια ένταση, τέτοια πόλωση, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Τι θα συμβεί αν τυχόν ξεκινήσει το πυρ, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την Ευρώπη συνολικά και φυσικά για τη χώρα μας και για την ενεργειακή κρίση. Απαντάω εγώ, έτσι. Ναι, λοιπόν, ωραία. Να θυμηθούμε ότι από το 2014 και μετά ανταλλαγή πυρών συμβαίνει σε καθημερινή βάση. Μπορεί να μην το ακούγαμε εμείς, αλλά σε καθημερινή βάση είχαμε ανταλλαγή πυρών, είχαμε επιθέσεις με ρουκέτες και λοιπά από τη μία στην άλλη πλευρά και σε καθημερινή βάση είχαμε κάποιους νεκρούς στρατιώτες και αντάρτες στην Ανατολική Ουκρανία. Επομένως, έχουμε μια τέτοια κρίση σε καθημερινή βάση εδώ και 6 χρόνια τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, αν γίνει το λάθος, γιατί μιλάμε για ανθρώπους και αν κάποιος τραβήξει τη σκανδάλη, θεωρείται και εκτιμάται από τους περισσότερους αναλυτές ότι αυτό δεν θα οδηγήσει ούτε σε κλιμάκωση της έντασης, ούτε σε μια μαζική εισβολή των Ρώσων από όλες τις πλευρές στην Ουκρανία. Ωστόσο, αν έχουμε μια κρίση, αυτό φυσικά θα επηρεάσει περαιτέρω την ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα η Ευρώπη με την περαιτέρω αύξηση των τιμών. Σε αυτό δεν χωράει αμφιβολία. Αλλά από τη στιγμή που δεν θα έχουμε εμπλοκή των Αμερικανών και φυσικά των Ευρωπαίων σε μια τέτοια ένταση, σε μια τέτοια κρίση και από τη στιγμή που ούτε οι ίδιοι οι Ουκρανοί ούτε οι Ρώσοι θέλουν έναν μεγάλης κλίμακας πόλεμο, μια μεγάλη κλίμακας πολεμική αναμέτρηση, αν συμβεί κάποιο ατύχημα, το πολύ να υπάρξει μια κρίση η οποία πολύ γρήγορα θα τερματιστεί. Γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Βαγγέλης Χριστόδουλος, ένα τελευταίο ερώτημα και να ολοκληρώσουμε. Ναι, Βαγγέλη. Και εντάχει, αν θέλετε, κύριε Μενεσιάν, ποιο είναι ρεαλιστικά το worst case σενάριο. Πόσο άσχημα μπορούν να πάνε τα πράγματα, ποια είναι η χειρότερη δυνατή εξέλιξη στο πλαίσιο του ρεαλιστικού? Η χειρότερη δυνατή εξέλιξη είναι να έχουμε μια τέτοια κρίση, όπως μίλησε και ο κύριος προηγουμένως, και προφανώς μπορεί να υπάρξει μια ίσως κατάληψη εδαφών, λίγων εδαφών όμως, όχι μεγάλων αστικών κέντρων όπως φοβούνται, όχι π.χ. της Μαριούπολης. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά τώρα που οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξυγχρονιστεί και εξοπλιστεί και εκπαιδευτεί. Με πόσο μεγάλη εμπλοκή τρίτων? Η εμπλοκή τρίτων δεν θα είναι ποτέ άμεση. Το έχουν ξεκαθαρίσει όλοι αυτό. Έμεση με την παροχή στρατιωτικών εξοπλισμών, όπως και σήμερα βλέπουμε ότι στέλνονται πυρομαχικά πύραυλοι και άλλοι εξοπλισμοί στην Ουκρανία από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Φυσικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία από τη μεριά της Δύσης. Αυτό δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Μάλιστα. Και το worst case σενάριο είναι αυτό μόνο, να υπάρχει μια κρίση η οποία μπορεί να οδηγήσει κάποια μικρή αλλαγή στο status quo αναφορικά με τον έλεγχο των εδαφών. Αυτό πάνω κάτω. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μενεσιάν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να επικρατήσει η σύνεση και να έχουμε ηρεμία, γιατί είναι μια πραγματικά πολύ ευαίσθητη περιοχή. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι να δούμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις στους δρόμους τα τρακτέρ, έτσι στις αίρες πλέον. Νίκο.
Ναι, στους δρόμους τα τρακτέρ, σε όλη την Ελλάδα ο αγροτικός κόσμος έχει ξεσηκωθεί, διότι πολύ απλά δεν βγαίνει το καλλιεργητικό κόστος, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι τα χρόνια προβλήματα, τα άλυτα των αγροτών, στα οποία ήρθε να προσθεθεί και να μεγιστοποιήσει το πρόβλημα αυτό το παράλογα ακριβό κόστος καλλιέργειας, ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης, της εκτόξευσης των τιμών στα μεταφορικά. Σε όλη λοιπόν τη χώρα οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί, έχουν ξεσηκωθεί και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε όλη την περιφέρεια μέχρι τώρα οι αγρότες φέρονται διατεθειμένοι να διεκδικήσουν δυναμικά τα αιτήματά τους, χωρίς όμως να προβούν σε καταλήψεις δρόμων παρά σε συμβολικές ενέργειες όπως αυτή που έγινε πρόσφατα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις αίρες όμως οι αγρότες φαίνονται διατεθειμένοι να προβούν σε ακόμη δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Αυτό συζήτησαν και την περασμένη Παρασκευή και είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή, είναι στα τρακτέρ, είναι στο Λευκό Νασερών και σε άλλα σημεία και διεκδικούν δυναμικά την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ωραία. Να δούμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ. Η απόβαση ήταν ξεκάθαρη. Αύριο στα αγροτοδικεία, Σαββατοκύριακο, στις πλατείες των χωριών, καταμέτρηση και τη Δευτέρα στο γνωστό σημείο. Ξέρουμε πολύ καλά, χωρίς αγώνα δεν κερδίζεται τίποτα. Ο κύβος ερήφθη για τους αγρότες των Σερών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κάτω από το επιμελητήριο, άφησαν πίσω τους τις πολιτικές αντιλήψεις του καθενός και σε ενωτικό κλίμα αποφάσισαν την κάθοδό τους σε κινητοποιήσεις. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κατέκλυσαν την πλατεία Κρονίου προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους για την επόμενη ημέρα, προτάσσοντας το κοινό καλό για τον κλάδο τους. Οι συνάδελφοί μας είναι στο δρόμο και πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα θα είμαστε κι εμείς. Γιατί είδατε κι εσείς τη συμμετοχή και τη διάδυση του κόσμου. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει οικονομολόγος, και βγαίνουμε στα μπλόκα εννοώ, έτσι. Δεν υπάρχει οικονομολόγος στον κόσμο με αυτό το κόστος παραγωγής. Και στα εφόδια, σε όλα. Και στην ενέργεια, που η καλλιέργεια να είναι βιώσιμη. Αν θέλουν πραγματικά ένα πρωτογενή τομέα υγιή, θα πρέπει να σκύψουν σοβαρά στα προβλήματα. Ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου αναφέρθηκε στα καυτά θέματα, το κόστος παραγωγής, τις αυξήσεις στην ενέργεια και τα αγροτικά εφόδια, το πετρέλαιο και τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου των αγροτεμαχίων. Το κόστος παραγωγής είναι κάτι το οποίο έχει μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτό. Όπως είναι αυτή τη στιγμή, αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι τα λιπάσματα, η τρελή αύξηση των λιπασμάτων. Πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε τώρα να δούμε τις κινητοποίησεις που έχουμε με τους εργαζόμενους αλλά και τις εργαζόμενες επιχειρήσεις στη ΛΑΡΚΟ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο τον Χονδρόπουλο, τον συνάδελφο. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πραγματικά έτσι είναι. Με ένα τεράστιο συλλαλητήριο, με σύνθημα κάτω τα χέρια από την ΛΑΡΚΟ, το Σωματείο των Εργαζομένων της εταιρείας, μαζί με εργαζόμενους και από την υπόλοιπη περιοχή καθώς και την Αττική, πραγματοποιήθηκε ένα τεράστιο συλλαλητήριο όπου οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να μεταφέρουν το μήνυμα ότι δεν θα δεχθούν να φύγουν από τα σπίτια τους, να χάσουν τη δουλειά τους και ουσιαστικά να μείνουν στο δρόμο με τις αποφάσεις που φαίνεται να δρομολογεί η κυβέρνηση σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας καθώς και τις απολύσεις που φαίνεται να έχουν δρομολογηθεί. Πολύ μεγάλη εντύπωση προκάλεσαν και οι δηλώσεις ενός
ενός νεαρού μαθητή, ο οποίος κάλεσε τους διαδηλωτές να κρατήσουν ψηλά το κεφάλι. Αντίστοιχα από τα κόμματα είχαμε πολλές παρουσίες. Η μεγαλύτερη εξ αυτών ήταν του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό και κάλεσε τους εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους της χώρας, να συσπηρωθούν απέναντι στην απόφαση αυτή, να πληγεί δηλαδή η μεγαλύτερη βιομηχανία νικελίου που έχουμε στην χώρα μας. Ωραία. Για να δούμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ. Με το μήνυμα, κάτω τα χέρια από τη Λάρκωνα, ηχή δυνατά, πραγματοποιήθηκε το μεγάλο συλλαλητήριο των εργαζομένων της εταιρείας με την συμμετοχή σωματείων εργαζομένων από τη γύρω περιοχή και την Αττική. Με τη μαζική αυτή συγκέντρωση, οι εργαζόμενοι στοχεύουν να ανατρέψουν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης και τις απολύσεις που φαίνεται πως έχουν δρομολογηθεί. Στη διάρκεια της κινητοποίησης, οι εκπρόσωποι των σωματείων που δραστηριοποιούνται στη Λάρκο αναφέρθηκαν στις εξελίξεις για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης, εκτιμώντας πως είναι πολύ κοντά ο χρόνος που θα ανακοινώσουν οι επενδυτές τις οικονομικές τους προσφορές. Συγκλώνησαν τα λόγια του μικρού μαθητή από το βήμα στη Λάριμνα, ο οποίος κάλεσε τους διαδηλωτές να κρατήσουν ψηλά το κεφάλι. Ανακοίνωσαν στους πατεράδες μας, στις μητέρες μας, στους φίλους, στους θείους μας, στους νονούς μας, ότι σε 2 εβδομάδες απολύονται και μας βγάζουν από τα σπίτια μας. Εμείς τα παιδιά, τα νύψια, τα βαφτιστήρια των εργαζομένων και μαθητές των σχολείων της περιοχής, είμαστε εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους και αγωνιζόμαστε μαζί τους με το κεφάλι ψηλά και με δυνατή φωνή, ώστε να φτάσει στα αυτιά αυτών των βολεμένων στις καρέκλες τους που με κινησμό και αναλγησία παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Έξω από τα σπίτια μας δεν πρόκειται να βγούμε. Μαζί με τους εργάτες το δίκιο μας θα βρούμε. Με το κεφάλι ψηλά, καλόν αγώνα! Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε όλους που ήταν σήμερα. Εκπρόσωποι των κομμάτων, αυτοδιοικητικοί και απλοί πολίτες βρέθηκαν το πρωί στη Λάριμνα στο πλευρό των εργαζομένων, ενώ δυναμικό παρόν έδωσε το ΚΚΕ με τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα να απευθύνει χαιρετισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε την τελική φάση αυτού του άτιμου πολέμου ενάντια στους εργάτες της Λάρκο, ενάντια στους εργαζόμενους της χώρας μας. Προχώρησε με την κυβερνητική τρόικα Σταϊκούρα, Σκρέκα, Χατζηδάκη σε αυτή την κατάπτυστη υποτίθεται πρόταση προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι καλά κάνανε, καλά κάνατε και τους απαντήσαμε όχι. Το εγκληματικό σχέδιό σας δεν θα περάσει. Στον άτιμο πόλεμο απαντάμε με πόλεμο, με τον καθημερινό αγώνα μας, με αλληλεγγύη, με τον αγώνα όλων των εργαζομένων της χώρας, των λαϊκών στρωμάτων. Να μείνουμε με τον Γιώργο τον Χοντρόπουλο να μας δώσει από το αστυνομικό ρεπορτάζ τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για την υπόθεση το Παλούδι, τον βιασμό. Γιώργο. Σήμερα λοιπόν προσπάθησε να συνεχιστεί η δίκη, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται διακόπη, καθώς ένας από τους δύο κατηγορούμενους, ο δικηγόρος του ισχυρίστηκε πως επειδή ανέλαβε πρόσφατα δεν μπορούσε να συμμετέχει στην δίκη, οπότε ζήτησε μια αναβολή. Αυτή η αναβολή λοιπόν για την δίκη της για τους κατηγορούμενους της αδικοχαμένης Ελένης στο Παλούδι που έχει καταγωγή από εδώ, είχε καταγωγή εδώ από το Δημότυχο, προκάλεσε το μένος τόσο της μητέρας της, τόσο και του πατέρα της, οι οποίοι ουσιαστικά μίλησαν για την υπόθεση αυτή, λέγοντας πως δεν πρέπει να τους δοθεί κανένα ελαφρυντικό, πρέπει η υπόθεση να εκδικαστεί άμεσα και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί να μην πάρουν κανένα αφεντικό και να καταδικαστούν όπως αρχικά τους καταδίκασε το δικαστήριο. Να πούμε ότι στο σημείο δεν βρέθηκαν μαζί τους, βρέθηκαν και η Άννα Ψαράκου, η μητέρα της Γαρεφαλιάς που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο, αλλά και η Ελένη Κρεμαστιώτη, η μητέρα της Ερατούς που δολοφονήθηκε το 19 στην Μυτιλίνη, προκειμένου να δείξουν την συμπαράστασή τους στην Κούλα Αρμουτίδου, την μητέρα της Ελένης στο Παλούδι. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πατέρας της Ελένης στο Παλούδι, ο Γιάννης Τοπαλούδης, μίλησε για την υπόθεση αυτή, λέγοντας ότι η οικογένειά του αγωνίζεται τόσο για την κόρη τους που έχασαν, αλλά και για όλες τις κοπέλες που έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι και σήμερα από παρόμοια περιστατικά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι.
Σε κλίμα έντασης ανακοινώθηκε η διακοπή της δίκης για το βιασμό και την άγρια δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη τον Νοέμβριο του 2018 σε δεύτερο βαθμό. Η υπόθεση εκφωνήθηκε και το δικαστήριο προχώρησε στην κλήρωση των ενόρκων με παρόντα στο εδόλιο μόνο τον έναν, τον ελληνικής καταγωγής κατηγορούμενο και απόντα τον συγκατηγορούμενο του αλβανικής καταγωγής. Η υπεράσπιση του απόντα κατηγορουμένου ζήτησε διακοπή της δίκης, καθώς ο ένας συνήγορός του διορίστηκε πρόσφατα από τον 22χρονο και είπε πως θέλει χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία. Με την αποδοχή του αιτήματος από το δικαστήριο, το οποίο έδωσε επόμενη δικάσιμο στις 10 Μαρτίου, προκλήθηκε μεγάλη ένταση από τους γονείς του θύματος, που οργισμένοι φώναζαν πως οι κατηγορούμενοι τους εμπέζουν. Νωρίτερα το πρωί, η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη δήλωσε εμφανώς ταραγμένη πως δεν θα δεχθεί για κανένα λόγο μείωση της ποινής των δύο κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινή της ισόβιας και επιπλέον 15 ετούς κάθειρξης, καθώς δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Πρωτόδικη απόφαση που έχουμε, τα περιβόητα ισόβια, που δεν είναι ισόβια. Παρακαλώ πολύ όλους να βγάλουν αυτόν τον όρο ισόβια, εντάξει, να λένε η ζωή του κάθε παιδιού του δολοφονημένου που υφίσταται τα πάνδυνα μέχρι να το αποτελειώσουν, το εξουθενώσουν και να το πετάξουν ζωντανό από τα βράκια, είναι 16 χρόνια. Και δεν ξέρουμε αν εκτίσουν αυτή την ποινή. Στις 10 μέρες την πρωτόδικη απόφαση μπορούν αυτοί να κάνουν δολοφόνοι εφετείο. Άκουσον, για να πάρουν λέει ελαφρυντικά. Ποια ελαφρυντικά? Light δολοφονία δεν υπάρχει. Light καρδιοεγκεφαλικές κακώσεις στον εγκέφαλο του παιδιού μου δεν υπάρχει. Στραγγαλισμός με μαχαίρια, μια φορά στράβωσε το μαχαίρι, ξαναπήγαν και πήραν δεύτερο μαχαίρι. Βιασμός κάνανε ό,τι τους κατέβει στο μυαλό. Αυτά τα ανθρωπάρια, τα ανθρωπόμορφα τέρατα, που και τα τέρατα τα προσβάλλω χρησιμοποιώντας τον όρο τέρατα ή κτίνη. Είναι κάτι παραπάνω. Εγώ θέλω, όπως και πρωτόδικα, αυτή δεν θα δεχθώ μείωση ποινής, γιατί θα τα φέρω όλα τούμπα στην Ελλάδα. Εγώ η μάνα της Ελένης. Στην δικαστική αίθουσα βρέθηκε και η Άννα Ψαράκου, μητέρα της Γαριφαλιάς που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο, αλλά και η Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς που δολοφονήθηκε το 2019 στη Μυτιλίνη από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Ο πατέρας της Ελένης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, ζήτησε τα ισόβια να εκτείονται στο ακέραιο. Όπως είπε, η οικογένεια αγωνίζεται για όλες τις κοπέλες που έχουν χάσει άδικα τη ζωή τους, τη Καρολάιν, τη Γαριφαλιά και τη Δώρα. Εμείς όμως, ως οικογένεια της Ελένης του Παλούδη, ως οικογένειες όλων αυτών των αδικοχαμένων κοριτσιών, τη Καρολάιν, τη Ζωή, τη Δαλακλίδου, τη Γαριφαλιά, τη Δώρα και ένα σωρό δυστυχώς τόσων πολλών ακόμα κοριτσιών και δεν ξέρουμε ακόμα πόσων στη συνέχεια, εύχομαι να μην υπάρξει κανένα άλλο κορίτσι που να βιαστεί και να δολοφονηθεί έτσι από τροπέ. Εμείς λοιπόν ζητάμε τα ισόβια να εκτείονται στο ακέραιο, χωρίς να υπάρχει κανένα ψευτοδικαιολογητικό για να υπάρχει μείωση ποινής. Γιατί όλοι αυτοί εντελώς ξαφνικά, μόλις συλληφθούν, ζητάνε και επικαλούνται διάφορα ψευτοδικαιολογητικά για να μειώσουν τις ποινές τους. Επιτέλους, να σταματήσει αυτή η κοροϊδία των ψευτοδικαιολογητικών. Τα ισόβια να είναι ισόβια, να εκτείονται στο ακέραιο και να μην έχουν το δικαίωμα μετά από κάποια χρονάκια να βγαίνουν έξω με αδειούλες και βραχιολάκια και να κάνουν τα ίδια και χειρότερα ενδεχομένως. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα συνομιλήσουμε με την συνάδελφο την Δήμητρα Τζάτσου, που θα μας δώσει όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τη δολοφονία του Άλκη. Δήμητρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Παραδόθηκε και συνελήφθη ο 19ος κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη την 1η Φεβρουαρίου τα ξημερώματα στην Χαριλάου. Πρόκειται για Έλληνα 22 ετών, ο οποίος σήμερα το πρωί πήγε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου και παραδόθηκε αυτοβούλος. Πρόκειται για τον νεαρό, ο οποίος είναι ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου, το οποίο εμπλέκεται στην φωνική επίθεση. Να σας αναφέρω ότι η οικογένεια του 22χρονου νεαρού με ανακοίνωσή της σήμερα ανέφερε ότι ο 22χρονος ποτέ δεν είχε εμπλακεί σε περιστατικά οπαδικής βίας, ότι ποτέ δεν ήταν γραμμένος σε κάποιο σύνδεσμο οπαδών. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται
ότι συμμετείχε στη φωνική επίθεση, όπως και οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι. Να σας αναφέρω ότι σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο 19χρονος, ο οποίος είχε φύγει για την Αλβανία, διέφυγε για την ακρίβεια, και στη συνέχεια ήρθε από μόνος του να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές. Την ίδια ώρα οι αρχές έχουν βάλει λουκέτο σε περισσότερους από 20 συνδέσμους οπαδών μέσα σε 5 ολόκληρες μέρες. Επίσης συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τυχόν οπαδικά περιστατικά βίας. Ολοκληρώνοντας να σας αναφέρω ότι όλοι οι κατηγορούμενοι οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση όλοι αρνούνται ότι έχουν συμμετάσχει στην δολοφονική επίθεση του άτυχου 19χρονου. Όλοι λένε ότι ήταν απλώς στο σημείο της δολοφονίας. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη συνεχίζουν οι πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους προκειμένου να σταματήσουν τα περιστατικά βίας, διεκδικούν καλύτερες συνθήκες στον αθλητισμό και μάλιστα, όπως λένε, ο Άλκης να είναι το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Τα κομμάτια της ηγερής δολοφονίας του 19χρονου Άλκη προσπαθούν να ενώσουν οι αρχές. Ένα-ένα εξετάζουν τα ευρήματα και τα στοιχεία ώστε να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση της δολοφονίας. Παραδόθηκε στην ελληνική αστυνομία ο 20χρονος, εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ο 20χρονος, στην απολογία του, αρνήθηκε ότι σκότωσε τον Άλκη και επανέλαβε ότι ήταν παρόν στο σημείο της δολοφονίας. Δήλωσε μάλιστα μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του αδικοχαμένου Άλκη. Το μόνο που μπορώ να θέσω, διότι υπήρξε κάποια εν πάση περιπτώσει επικοινωνία με τον εντολέα μου, έγκυται στο ότι ο ίδιος δεν φαίνεται, προς το παρόν σας λέω και με την εικόνα που έχω, να έχει καταφέρει χτυπήματα. Δεν κρατούσε όπλο, κρατούσε όπλο. Και σε αυτό έχει θέση άρνησης. Αυτά μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο. Παρά τα ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον Άλκη, στο σύνολό τους οι κατηγορούμενοι ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο για τα φωνικά χτυπήματα στον 19χρονο. Όλοι τους παραδέχονται ότι συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, κανένας ωστόσο δεν ομολογεί ότι τον μαχαίρωσε. Η αναφορά της αστυνομίας αποκαλύπτει ότι ο Άλκης χτυπήθηκε τουλάχιστον από 3 άτομα. Η αστυνομία την ίδια ώρα έβαλε λουκέτο σε 3 συνδέσμους οπαδών στη Θεσσαλονίκη, καθώς λειτουργούσαν χωρίς στην προβλεπόμενη άδεια. Μέχρι στιγμής έχουν κλείσει 11 σύλλογοι, ενώ έρευνες διεξάγονται και σε άλλους 18 συλλόγους σε ολόκληρη την χώρα. Την οικογένεια πρόθεσε το παιδί τους. Σκοπός μας, γιατί οφείλουμε να ακουστεί και αυτό, είναι και εμείς από την πλευρά μας, τις αρχές θέλουμε να βοηθήσουμε, να τιμωρηθούν οι δράστες, ανάλογα με το τι έχει κάνει ο καθένας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το περιστατικό θα είναι το τελευταίο περιστατικό βίας, η οποία συσχετίζεται με ομάδες. Ο αθλητισμός δεν είναι για τέτοια πράγματα. Στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο άτυχος Άλκης, συγκεντρώθηκαν φοιτητές σε μια σιωπηρή παράσταση διαμαρτυρίας κατά της βίας στη Θεσσαλονίκη. Στη κινητοποίηση που οργάνωσαν φοιτητικές παρατάξεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συμμετείχε και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης. Κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων, ανάμεσα στους οποίους και ο Φοιτητικός Σύλλογος του Οικονομικού Μέλους, του οποίου ήταν και ο άτυχος συνάδελφός μας, πρωτοετής. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στον τόπο της δολοφονίας. Ακόμα μια φορά καταδικάζουμε την αποτρόπαια δολοφονία και δηλώνουμε ξεκάθαρα πως η εγκληματική δράση όλων αυτών των συμμοριών που λειτουργούν σαν τάγματα εφόδου δεν φοβίζουν κανένα. Στην θέση του Άλκη θα μπορούσε να βρίσκεται ο καθένας μας και μέσα από τη σημερινή σιωπηρή παράσταση διαμαρτυρίας απαιτούμε ακόμα μια φορά την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Ακόμα μια φορά με ηχηρό τρόπο, δια της σιωπής αυτή τη φορά, απαιτούμε αυτός ο κύκλος της οπαδικής βίας και των αιτιών που την γεννούν να σταματήσει. Ένας 19χρονος φοιτητή μας, η οποία καμία σχέση δεν είχε με συμπληκτικούς οπαδών, η οποία έχει να κάνει με ομαδοποιήσεις, οι οποίες δίνουν εγκληματικούς όρους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό είναι φανερό, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και ίσα ίσα αυτές οι ομαδοποιήσεις λειτουργούν ακριβώς και στη βάση των επιχειρηματικών συμφερόντων που εμπλέκονται εντός του αθλητισμού, εντός των οπαδών και εντός, ας πούμε, συνολικά των ομάδων. Και καταφέρνουν και να οπλίζουν, ας πούμε, αυτά τα μεγάλα συμφέροντα τα χέρια τέτοιων ανθρώπων,
και να έχουμε, ας πούμε, και το αίμα ενός ανθρώπου σήμερα να υπάρχει ακόμα στα σκαλιά και το καθεξής. Σήμερα λοιπόν οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι φοιτητές από όλα τα κτήματα είμαστε εδώ πέρα ακριβώς για να προτιμήσουμε τη χώρα τιμής, για να μην υπάρξει κανένας άλκης ποτέ ξανά, για να οι αρμόδιοι και όσοι ευθύνονται να επιτέλους να μπουν στο προσκήνιο, να καταδικαστούν και αυτοί οι οποίοι κάναν αυτό από τρόπο έγκλημα, αλλά και αυτοί που τους οπλίσανε το χέρι. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε πως όλη η κοινωνία και όλοι μαζί θα πρέπει να παλέψουμε και να αγωνιστούμε με έναν τρόπο απέναντι σε κάθε πράγμα, απέναντι σε κάθε κυβερνητικό, ας πούμε, τρόπο με τον οποίο τέτοια πράγματα και συγκαλύπτονται και προσπαθούν, ας πούμε, και να μιλήσουμε και γύρω από τη θεωρία των δύο άκρων, να καταδικάσουν τη βία με έναν αόριστο τρόπο, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ασκούν τη βία και οι οποίοι με έναν τέτοιο τρόπο, ας πούμε, άμα δεν στοχοποιηθούν και δεν περιθωριοποιηθούν από την ίδια την νεολαία και από την ίδια την λαό συνολικά, θα συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνουν. Ένα συγκινητικό βίντεο με μηνύματα κατά της βίας και ειδικά στον χώρο του αθλητισμού στέλνουν μαθητές και μαθήτριες. Με τίτλο «Με λένε και μένα, Άλκη», οι μαθητές στέλνουν το δικό τους μήνυμα ζητώντας να σταματήσει η βία και η άδικη αιματοχυσία. Θέλετε τη βία, το φόβο, το θάνατο. Θέλουμε ελπίδα, τα όνειρά μας, τη ζωή που αξίζει. Με λένε και μένα, Άλκη. Έχω και εγώ. Μην μας τυπάτε άλλο. Έχουμε όλο το δικό μας Άλκη. Δώστε τέλειο στην ζωή. Δεν μας χωρίζει ο αθλητισμός. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Δεν θέλουμε. Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του Άλκη που δολοφονήθηκε στην οδό Θεοδωρού Γαζή στην περιοχή της Χαριλάου πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 71ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο της τυγερής δολοφονίας. Η εκδήλωση που είχε ως βασικό μήνυμα την πάταξη της οπαδικής βίας και κάθε μορφής βίας πλαισιώνουν και άλλοι σύλλογοι, φορείς αλλά και κάτοικοι της περιοχής. Συμπαραστατόμαστε και στηρίζουμε την σημερινή κινητοποίηση. Είναι μια σωστή πρωτοβουλία του Συλλόγου Ενών του 21ου του Δημοτικού για να αναδείξει πραγματικά το ζήτημα που απασχολεί το σύνολο των γονιών και ταυτόχρονα να βροντοφωνάξει ότι οι μαθητές δεν πρέπει να φοβούνται. Δεν πρέπει να σταματήσουν να εκφράζουν ό,τι επιθυμίες έχουν. Δεν πρέπει αυτή η δραστηριότητα που έγινε έξω από το σχολείο να εγκλωβίσει τα παιδιά και να δημιουργήσει περισσότερο φόβο. Είναι η κατεύθυνση αυτή από το Σύλλογο Γονέων σωστή και γιατί βγαίνει μπροστά και καλεί και τον κόσμο της περιοχής, τους φορείς, τους συλλόγους, να σταθούν στο πλάι τους και να πρωτοφωνάξουν ότι τέτοια εγκληματικά στοιχεία δεν έχουν καμία θέση μέσα στο σχολείο, δεν έχουν καμία θέση μέσα στη γειτονιά. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες και από ενώσεις και από συλλόγους αλλά και από την Ομοσπονδία ώστε να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα. Ο κόσμος είμαστε εμείς. Πω ντροπή, μην το πεις. Ντροπή είναι να ξέρεις κάτι και να μην μιλάς. Εμείς σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ να ενώσουμε την κοινότητα μας με όποιον έρθει να πούμε αυτό το πράγμα ότι είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή βίας, λεκτικής, ενδοοικογενειακής, οπαδικής. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει κάπου και να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Να μην υπάρξει κανένας άλλος άλλος. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Καβάλα. Είχαμε δολοφονία και εκεί. Συνδυόμαστε με τον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Ήταν Σάββατο το απόγευμα όταν ένας 46χρονος από το χωριό Ελευθερές έστριψε την κυνηγητική καραμπίνα εναντίον του Σιγοριανού του 45 χρονών και τον εκτέλεσε. Ήτανε συγκλονισμένοι, αντιλαμβάνεστε, οι πάντες τόσο στην μικρή κοινωνία των Ελευθερών Καβάλας όσο και γενικότερα στην Καβάλα. Οι δυο τους είχαν κτηματικές διαφορές. Μάλιστα, κατά το παρελθόν, η ΙΣΕΚ των δύο επιχείρησε να βάλει φωτιά στο παντικό του άλλου. Παρ' όλα αυτά, συγχωριανοί ήταν, τα λέγανε. Φαίνεται ότι το Σάββατο το βράδυ βρέθηκαν στο σπίτι του ενός και τα πίναν, ώσπου κάποια στιγμή προφανώς η κατάσταση οξύνθηκε και ένας από τους δύο πυροβόλησε τον άλλον και τον σκότωσε επί τόπου με κυνηγητική καραμπίνα. Λίγο αργότερα ομολόγησε το έγκλημά του. Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστηρίζει ότι όλα αυτά έγιναν σε βρασμό ψυχικής οργής. Ζήτησε ο συνήγορος κάποιες μέρες άδεια γιατί βρίσκεται στην Αθήνα και
με τον συνήγορό του, ο καθομολογίαν δράστης θα κληθεί ενώπιν της δικαιοσύνης την Παρασκευή. Ωραία. Πάμε να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Το δικαστικό μέγαρο της Καβάλας έφτασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 14 Φεβρουαρίου ο καθομολογίαν 46χρονος δράστης της δολοφονίας στον οικισμό των Ελευθερών του Δήμου Παγκαίου. Ο δικηγόρος υπεράσπισης του δράστη, ποινικολόγος Μανώλης Βονικάκης, ζήτησε και πήρε προθεσμία ώστε ο εντολέας του να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, κάνοντας λόγο για έγκλημα που τελέστηκε εν βρασμό ψυχικής ορμής. Σήμερα ζητήσαμε και λάβαμε προθεσμία από τον αξιότιμο κύριο ανακριτή για την Παρασκευή στις 18 του μήνα. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που είχα στην Αθήνα, έγινε δεκτό το αίτημά μας για να χορηγηθεί η μέγιστη προθεσμία και όντως μας χορηγήθηκε η προθεσμία για την Παρασκευή η ώρα 9. Όπως είπε, ο καθομολογίαν δράστης είναι συντετριμένος. Δεν ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, επισκέφθηκε το θύμα προκειμένου να ζητήσει τον λόγο για την κατάσταση που του προκάλεσε στους αμπελώνες του. Υπήρξε μια εξύπριση από πλευράς του θύματος, τονίζει ο κύριος Βονικάκης. Ο εντολέας μου, έχοντας συνειδητοποιήσει πλέον σήμερα, 48 ώρες μετά το συμβάν, το τι τελικά έπραξε, ότι αφαίρεσε έτσι αδόκητα μια ανθρώπινη ζωή, δηλώνει και είναι απόλυτα συντετριμένος. Τέλεση της πράξης έγινε υποκαθεστώς βρασμού ψυχικής ορμής. Η πράξη τελέστηκε σε καθεστώς βρασμού ψυχικής ορμής. Αυτή είναι η βασική θέση της υπεράσπισης. Και στηρίζεται στα όσα αφηγηματικώς ιστορούμενα μας έχει πει ο ίδιος, στην προσπάθειά μας να έρθουμε σε επαφή και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία και λόγω της συναισθηματικής φόρτισης, της υπερδιέγερσης στην οποία βρισκόταν, ακόμη και μετά την πράξη, συνειδητοποιώντας μέσα στο κελί το τι τελικά έκανε, ότι αφαίρεσε δηλαδή μια ανθρώπινη ζωή, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε ανθρωποκτονία σε ήρημη ψυχική κατάσταση. Ο άνθρωπος αυτός είναι δουλειά των διοκτικών αρχών, της ανάκρισης, να διαπιστώσει, να υπάρξει αποδεικτική τεκμηρίωση αυτά όλα που λέμε, να διαπιστώσει δηλαδή το πώς έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά, αλλά η θέση του είναι ότι επισκέφθηκε το θύμα με το οποίο είχαν χρόνιες διαφορές, προκειμένου να ζητήσει το λόγο, προκειμένου να πάρει κάποιες εξηγήσεις για την καταστροφή που του προκαλεί στους αμπελώνες. Εκεί υπήρξε μια, κατά την πλευρά, κατά την άποψη του, τη θέση τη δική μας, μια σκιότατη επίθεση, εξύβριση από την πλευρά του θύματος, η οποία προκάλεσε αυτό που λέμε υπερδιέγερση στο συνέστημά του. Σημαντικότερο σε αυτή την υπόθεση είναι και αυτό που θα εξετάσει το δικαστήριο στο αντίστοιχο δικονομικό στάδιο όταν έρθει η ώρα, είναι το εάν όντως η πράξη τελέστηκε υποκαθεστώς βρασμού ψυχικής ορμής, αν ο δόλος δηλαδή ο ανθρωποκτόνος ήταν προμελετημένος. Εδώ στοιχεία προμελέτης από τα υπάρχοντα στοιχεία της δικογραφίας δεν φαίνεται να προκύπτουν. Μιλούμε για τον ορισμό της ανθρωποκτονίας σε καθεστώς βρασμού ψυχικής ορμής. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία στην Καβάλα από την δολοφονία ενός 45χρονου το βράδυ του Σαββάτου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο κόσμος, γιατί όπως ξέρετε είναι και μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζουν το μεταξύ τους. Και ένα παραπάνω ότι το θύμα με το δράστη είχαν και φιλικές σχέσεις. Από εκεί μετά το κακό έχει γίνει, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν αλλάζει αυτό. Είναι δουλειά της αστυνομίας να αποφαθεί για τα αίτια και για το τι μέλη γενέστε. Έχει φέρει όμως αναταραχή στο χωριό μέσα και στεναχώρια. Και το δράστη και το θύμα τους γνωρίζουν. Είχαν κάποια θεματάκια προσωπικά στην καθημερινότητά τους, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δεν έπρεπε να φτάσουν σε αυτό το τέλος, δηλαδή σε αυτό το φινάλε. Ναι. Από εκεί μετά είναι θέμα δικογραφίας. Το θύμα ήταν παντρεμένος με ένα παιδί, αλλά πώς το γνωρίζω είναι διαζευγμένος.
Για το θύμα μιλάω. Ο δράστης είναι ελεύθερος, ήταν ελεύθερος. Η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την δολοφονία στις Ελευθερές Καβάλας αναφέρει τα ακόλουθα. Όπως διαπιστώθηκε χθες το απόγευμα, ο δράστης μετέβη στην οικία του 44χρονου για ασήμαντη αφορμή, τον πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο στη θωρακική χώρα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών και από την εμπεριστατωμένη έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 46χρονος δράστης, ο οποίος κατά την εξέτασή του ομολόγησε την πράξη του. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η κυνηγετική καραμπίνα που χρησιμοποίησε ο δράστης και ένα ακόμη κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατήχε νόμιμα, καθώς και 28 φυσίγια. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνομιλούμε με τον συνάδελφο τον Κώστα Μαυρίδη, όπου έχουμε έναν βιασμό στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Πτολεμαίδα. Κώστα. Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης φοιτήτριας με καταγωγή από την Ξάνθη, η οποία φοιτάζει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στις σχολές υγείας της Πτολεμαίδας, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής 11 Φεβρουαρίου σε μπαρ της πόλης της Πτολεμαίδας είχε κάνει μια πρώτη γνωριμία με τον μπάρμαν, συνομιλούσαν στη διάρκεια της βραδιάς, φαίνεται σύμφωνα με την καταγγελία να την οδήγησε για περαιτέρω συζήτηση, όπως λέει στην καταγγελία της, σε έναν διπλανό βοηθητικό χώρο, αποθηκευτικό χώρο, όπως φαίνεται στη δικογραφία του καταστήματος, και εκεί άσκησε βία με αποτέλεσμα να έρθουν σε σεξουαλική επαφή. Έχει τελεστεί η σεξουαλική επαφή. Αυτό παραδέχονται και οι δύο πλευρές, όμως η πλευρά του 21 ετών μπάρμαν του μπαρ ισχυρίζεται ότι η συνουσία, η σεξουαλική επαφή έγινε με συνένεση και όχι με βία. Η φοιτήτρια με την συνοδεία μιας φίλης της, με την οποία ήταν στο χώρο του μπαρ, 2 ώρες αργότερα, στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της Πτολεμαίδας, όπου κατήγγειλε βιασμό από τον 21 ετών. Οι αστυνομικοί παρέπεψαν την υπόθεση στο τμήμα ασφαλείας της Πτολεμαίδας. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας κατάφεραν να εντοπίσουν τον 21 ετών, τον οποίο και προσήγαγαν στο τμήμα και τελικά το συνέλαβαν. Οδηγήθηκε την Παρασκευή στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας παρέπεψε την υπόθεση στον κύριο ανακριτή του δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης. Αυτή την σήμερα βρίσκεται στον ανακριτή, ο οποίος καλείται μαζί με τον εισαγγελέα να αποφασίσουν είτε την προφυλάκησή του, είτε να αφαιθεί ελεύθερος, αλλά με περιοριστικούς όρους, μέχρι ότου η υπόθεση οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες. Ναι, είδαμε και πλάνα κατά την ώρα της προσαγωγής ουσιαστικά του φερόμενου κατηγορούμενου από το τμήμα ασφαλείας της Πτολεμαίδας, δεν είναι, Κώστα? Ναι, ακριβώς, από το... προς το δικαστικό μέγαρο της Κοζάνης. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα. Είναι υποθέσεις οι οποίες πραγματικά συγκλονίζουν. Επιστρέφω στον Γιώργο τον Χονδρόπουλο, όπου και εκεί πάλι έχουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ, πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα, έτσι, μία εξέλιξη που αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, έτσι. Γιώργο. Έτσι ακριβώς. Πρόκειται για τον κύριο Σταύρο Κελέτση, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην περιοχή του Εύρου, ο οποίος διαμένει με την οικογένειά του στην Αλεξανδρούπολη. Όπου μπορούμε να πούμε με σιγουριά πλέον, υπάρχουν και επίσημες πληροφορίες και από την αστυνομία, ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας, πολύ νωρίς το πρωί, 2 άνδρες, από ό,τι φαίνεται, μπήκανε μέσα στο σπίτι του κυρίου Κελέτση προκειμένου να το ληστέψουν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα εδώ της περιοχής, την ώρα που μπήκαν οι 2 ληστές, η σύζυγός του και τα παιδιά του βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Οι ληστές προσπάθησαν και αφαίρεσαν χρυσαφικά και χρήματα χωρίς να έρθουν σε επαφή με κάποιο μέλος της. Έχουμε έγκυρες πληροφορίες ότι η γυναίκα του, τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα και μπήκαν οι 2 δράστες, νόμιζε ότι ήταν ο μεγάλος της γιος, οπότε τον φώναξε. Αυτοί αποσυντονίστηκαν από το. Δεν το περίμεναν αυτό, ότι κάποιος, από ό,τι φαίνεται, υπήρχε μέσα στο σπίτι. Οπότε έφυγαν, προσπάθησαν να διαφύγουν γρήγορα. Προκειμένου να διασφαλίσουν τα κλοπημαία τους, τα πέταξαν κάποιος, τα τοποθέτησαν, τα έκρυψαν στην αυλή του σπιτιού του βουλευτή. Ενώ να πούμε ότι έτυχε πραγματικά εκείνη την ώρα και περνούσε και ένα περιπολικό της αστυνομίας από το σημείο.
το οποίο από ό,τι φαίνεται έχουν κάποιες πληροφορίες στην αστυνομία για τους δύο αυτούς άνδρες. Αυτοί θέλανε ουσιαστικά να κρύψουν τα κλοπημαία, να περάσουν απαρατήρητοι από την αστυνομία και στη συνέχεια κάποια άλλη στιγμή που θα ήταν πιο ασφαλές για εκείνους να περάσουν και να τα μαζέψουν, να τα πάρουν πίσω. Να πούμε ότι ο βουλευτής Εύρου, ο κ. Κελέτσης, απουσίαζε από το σπίτι του και βρισκόταν στην Σαμοθράκη και δεν ήταν παρόν στο όλο συμβάν. Μάλιστα. Με ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Χονδρόπουλο. Πάμε κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και τη σημερινή μα συνάντηση, κυρίες και κύριοι. CNews θυμίζω μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίον, του Flash και του Center. Πάμε τώρα να δούμε ένα ενδιαφέρον σεμινάριο που θα έχουμε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και αφορά την ηθική κακοποίηση, την ηθική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Θα μα δώσει λεπτομέρειες η Δήμητρα η Μακρή. Δήμητρα. Θα είναι πρόκειται για ένα σεμινάριο το οποίο θα γίνει διαδικτυακά την Τετάρτη. Διοργανώνεται από το, από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μία απόφυτο του Πανεπιστημίου αλλά και με μία ιδρύτρια ενός πολύ ενδιαφέροντος μιας πολύ ενδιαφέρουσας προσπάθειας για την καταπολέμηση του mobbing, δηλαδή της ηθικής παρενόχλησης στον εργασιακό μας χώρο. Και αυτή είναι η κυρία Χρυσοπηγή Βαρδίκου, την οποία την έχουμε μαζί μας. Και ήδη τη βλέπουμε και να την καλησπέρισουμε. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας, κυρία Βαρδίκη. Καλησπέρα σας. Βαρδίκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα να μιλήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ναι, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ η Δήμητρα. Αλλιώς να ανοίξουμε την συζήτηση, να πάρουμε έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Δήμητρα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσει η κυρία Βαρδίκου, να μας πει ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις που πρέπει να γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά αυτήν την ηθική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, μπορούμε να αντιδράσουμε και ανάλογα. Έτσι δεν είναι, κυρία Βαρδίκου? Ακριβώς. Το δύσκολο στην ηθική παρενόχληση, λοιπόν, είναι το να την αναγνωρίσουμε. Από εκεί ξεκινάει όλο το κακό, από το ότι είναι ύπουλη. Δεν είναι σαν το bullying ή εκφοβισμό που συχνά συγχέονται οι έννοιες, που είναι πιο άμεσο, έχει φωνές, έχει διάφορες έτσι επιθετικές συμπεριφορές. Στην περίπτωση της παρενόχλησης δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μπορεί να είναι συμπεριφορές που κάποιος θα έλεγε ότι είναι αγένεια. Κάποιος άλλος θα έλεγε ότι είναι έλλειψη γνώσεων management, διοίκησης. Αλλά στην παρενόχληση αυτό που την κάνει τελικά να έχει τη μορφή αυτή είναι το κίνητρο να κάνουμε κακό στον άλλον. Το κίνητρο να τον διώξουμε από τη θέση του αν θέλετε ή να αλλάξει τμήμα. Οι συμπεριφορές λοιπόν που χαρακτηρίζουν την παρενόχληση είναι περίπου 40 διαφορετικές. Θα πω αυτές που φάνηκε από τη δική μας έρευνα πέρσι τον Μάρτιο ότι είναι οι πιο διαδεδομένες στην ελληνική αγορά εργασίας. Και αυτές είναι κυρίως το ότι ασκούμε κριτική με μη επικοδομητικό τρόπο. Στεκόμαστε στα λάθη των υπαλλήλων με άσχημο τρόπο, τους μειώνουμε, τους ταπεινώνουμε, τους εξευτελίζουμε. Αυτό είναι που λαμβάνουμε πιο συχνά σαν μαρτυρία από τα θύματα παρενόχλησης. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι όταν γίνει μία φορά, δεν είναι παρενόχληση, μπορεί να είναι και ένα λάθος της στιγμής, αλλά όταν γίνεται συστηματικά, τελικά καταλήγει στο άτομο να βιώνει αυτή την κατάσταση για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, το άλλο πράγμα που καθορίζει την παρενόχληση είναι η διάρκειά της και η συστηματικότητά της. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης του υπαλλήλου, του εργαζομένου. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε τον Κώστα Μαυρίδη. Κώστα, καλησπέρα. Δηλαδή, ένας συνάδελφός μου, αν καταλαβαίνω καλά, ένας συνάδελφός μου, αν δίνει λαθασμένες και εις βάρος μου πληροφορίες στον προϊστάμενό μου, αυτό είναι η κακοποίηση που περιγράφεται?
Ακριβώς. Ένας από τους τρόπους λοιπόν που επίσης υπάρχει πολύ έντονα στην Ελλάδα είναι το να διαδίδω φήμες και μεταξύ των συναδέλφων, το γνωστό κουτσομπολιό δηλαδή, αλλά και στον προϊστάμενο, όπου εκεί τι γίνεται, κάποιος εκμεταλλεύεται την ασύμμετρη πληροφόρηση, δηλαδή ότι ο προϊστάμενος μπορεί να μην έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, και εκεί λοιπόν οδηγείται πάλι το άτομο σε παρέτηση ή απόλυση συστηματικά. Μάλιστα. Νίκος Πιτσέρη. Φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα συμπεριφορές. Αυτό που λέει ο λαός μας, μου σκάβει το λάκκο. Ακριβώς. Μάλιστα. Νίκος Πιτσέρη. Ο λαός καμιά φορά τα περιγράφει πιο καλά από τις έρευνες. Εγώ να το θέσω λίγο διαφορετικά. Τη ρουφιανιά πολύ εμείς σαν το ρουφιάνο ουδής, αλλά να θέσω το εξής ερώτημα. Πολύ χρήσιμες αυτές οι προσεγγίσεις, αλλά ποια είναι εκείνη η λεπτή διαχωριστική γραμμή στην οποία αν υπερβούμε πάμε σε κυνήγι μαγισσών? Γιατί είναι εργασιακός χώρος, προφανώς υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν λιγότερα ή πολύ άσχημα τη δουλειά τους και είναι λογικό να υπάρξουν και παρατηρήσεις, να υπάρξουν και εντάσεις στον εργασιακό χώρο. Μήπως κινδυνεύουμε να περιπέσουμε σε ένα κυνήγι μαγισσών προτάσσοντας τα δικαιώματα? Καλά κάνουμε και τα προτάσσουμε, αλλά ποια είναι εκείνη η λεπτή διαχωριστική γραμμή? Εξαιρετική η ερώτησή σας. Θα πω από την πλευρά μου και από αυτά που βλέπω σαν μαρτυρίες στο σωματείο μας, ότι έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο άλλο άκρο που περιγράψατε. Δηλαδή, ακόμα είμαστε στο ότι οι υπάλληλοι είναι αυτοί που ζημιώνονται. Ωστόσο, η ερώτησή σας είναι πολύ εύστοχη, γιατί από το εξωτερικό υπάρχει και αυτό σαν δείγμα. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή και πού είναι το όριο? Όλα κρίνονται στην ενσυναίσθηση, στο πώς διοικεί κάποιος και στο πώς φέρεται κάποιος τους συναδέλφους του. Με άλλα λόγια, είναι αποδεκτό να κάνει κάποιος λάθος, προφανώς στην εργασία, και είναι αποδεκτό και ο μάνατζερ να τον επιπλήξει. Ωστόσο, όλα είναι στον τρόπο που θα γίνει αυτό. Να του μιλήσει όμορφα, να τον καθοδηγήσει για την επόμενη φορά. Και όλο αυτό να γίνει με ένα σεβασμό προς τον άνθρωπο. Και φανταστείτε ότι δεν μιλάμε πάντα για άτομα που είναι το κλασικό 30, 35, 40. Μιλάμε και για πολύ νέους στην αγορά εργασίας που δεν έχουν ακόμα τις δεξιότητες να σταθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε ένα μεγάλο οργανισμό. Χρειάζεται να μάθουν ακόμα και αυτό. Υπάρχουν φυσικά και είναι και πολύ έτσι, ευάλωτη ομάδα οι άνω των 55, που και εκεί χρειάζεται διαφορετική χειρισμή. Ο καθένας μας έχει άλλα βιώματα στη ζωή του. Και γενικότερα αυτή είναι η λογική που έρχεται από το εξωτερικό. Ευτυχώς ότι πλέον οι μάνατζερ αλλά και οι συνάδελφοι πρέπει να διέπονται από μια συνέστηση στον τρόπο που συμπεριφέρονται μέσα στη δουλειά. Ναι. Τα παλιά χρόνια λέγαμε ότι ο διευθυντής πρέπει να είναι φιλόδοξος, να είναι έτσι και κάπως αυταρχικός καμιά φορά για να είναι αποτελεσματικός. Πλέον ένας καλός και αποτελεσματικός διευθυντής θα πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, να ακούει, να σέβεται και να κατανοεί και την κατάσταση του υπαλλήλου. Ωραία. Μακάρι, ειλικρινά το λέω βέβαια είναι οξύμορο, αλλά μακάρι να φτάσουμε και στο άλλο σημείο που αυτό θα γίνεται καταχρηστικά, αλλά νομίζω πως ακόμα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Δηλαδή, μέσα στον Ιανουάριο, το σωματείο μας έχει πάρει τα περισσότερα μηνύματα ανώνυμα, να τονίσω εδώ, τις περισσότερες μαρτυρίες από θύματα παρενόχλησης, και αυτές δεν έρχονται μόνο από εργάτες και υπαλλήλους γραφείου, έρχονται και από πολύ ανώτερες θέσεις, να πω εδώ. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας από τους τηλεθέατες που μας παρακολουθούν τώρα? Λοιπόν, έχουμε μία ιστοσελίδα που λέγεται nomowo.org, όπου εκεί υπάρχει και φόρμα επικοινωνίας. Υπάρχουν ανοιχτές και όλες μας οι καμπάνιες για να βάλει κάποιος την μαρτυρία του. Να πω ότι σε αυτή τη φάση δυστυχώς, και το λέω με μεγάλη έτσι, προσδοκία να το κάνουμε στο μέλλον, δεν υποστηρίζουμε εξατομικευμένα τα θύματα παρενόχλησης, είτε με κάποιο νομικό είτε με κάποιο ψυχολόγο. Θέλουμε να γίνει και αυτό, αλλά αυτό για να γίνει σωστά χρειάζεται από πίσω μεγάλη οργάνωση και στελέχη. Και βέβαια μπορεί να μας βρει κάποιος και στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο LinkedIn, όπου εκεί βάζουμε και όλα μας τα νέα, έρευνες, συνεντεύξεις με καταξιωμένους ανθρώπους στον χώρο, όπως νομικούς και ψυχολόγους, για να πάρει κάποια έτσι πρώτη βοήθεια και να αναγνωρίσει την παρενόχληση, γιατί το πρώτο βήμα, όπως είπαμε, είναι αυτό. Και στη συνέχεια να την αντιμετωπίσει. Ωραία. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι τελευταίο για να κλείσω. Μια φράση, αν μπορούμε να έχουμε μια απάντηση, αν υπάρχουν στατιστικά
αν η πανδημία, η δίχρονη πανδημία έχει επιβαρύνει το φαινόμενο και το έχει οξύνει. Και αν, για να μας απαντήσει μαζί και η κυρία Βαρδίκου, και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε ως προς αυτό, τι πρέπει να κάνουμε. Πολύ εύστοχη ερώτηση επίσης. Δυστυχώς εμείς την πρώτη μας έρευνα την κάναμε πέρσι, δηλαδή ήταν μέσα στην πανδημία, οπότε δεν έχουμε συγκριτικά στοιχεία με παλαιότερα. Θα κάνουμε όμως πλέον και φέτος την Άνοιξη για να δούμε τα συγκριτικά. Θα πω όμως εδώ ότι η πανδημία συντέλεσε σε ένα άλλο έτσι, πράγμα όσον αφορά την παρενόχληση. Τι δηλαδή, ότι ο κόσμος πλέον είναι κάπως διχασμένος, όπως θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Έχουμε τους αρνητές, έχουμε τους υπέρμαχους του εμβολίου και αυτό στην αγορά εργασίας τελικά έχει πάρα πολλές έτσι, προεκτάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να θεωρηθεί στο χώρο εργασίας ότι φοβάται υπερβολικά τον COVID. Ή μπορεί το αντίθετο, να τον στοχοποιήσουν γιατί είναι αρνητής. Και όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι, έχει να κάνει με ανθρώπους αυτό, δεν είναι μόνο για τον COVID. Βασικό στοιχείο της παρενόχλησης είναι ότι κάποιος είναι διαφορετικός. Το τι διαφορετικό έχει είναι εντελώς υποκειμενικό. Μπορεί να είναι ότι έχω πάρα πολλά τατουάζ στο σώμα μου, μπορεί να είναι ότι είμαι πολύ καινούριος ή πολύ ηλικιωμένος. Πάρα πολλά. Ο COVID απλά είναι ένα από αυτά. Ωραία. Και επίσης, δεν έχω άλλο. Αυτό που είδαμε, θα και... καταχρηστώ ένα λεπτό ακόμα το χρόνο. Ναι, για να κλείσω, δεν έχω χρόνο. Επειδή πλέον όλα γίνονται με τηλεργασία, είναι πολύ πιο εύκολο πια να ασκήσει κάποιος παρενόχληση αν θέλει. Δηλαδή τι, να απομονώσει το άτομο, να μην του δίνει πρόσβαση σε έγγραφα, να μην του δίνει πρόσβαση σε πληροφορίες, να μην μπαίνει σε meeting. Και κάπως έτσι, ναι, σίγουρα έχει οξυνθεί, χωρίς όμως να έχω και δεδομένα για ναι. αυτό. Εάν ο Νίκος ο Σπιτσέρης, για παράδειγμα, δεν μου δίνει καλές πληροφορίες στο ρεπορτάζ, για να μπορέσουμε να ρίξουμε τη συζήτηση, θεωρείται κακοποίηση αυτό? Εάν γίνει μία φορά... Ποιος κακοποιεί, ποιον τον δεθόδωρε. Και χθες καλά. Αν είναι όμως συστηματικά, να το κοιτάξετε. Εντάξει. Η Δήμητρα η Μακρύ, δεν μπορώ να πω, και ο Κώστας ο Μαυρίδης, συνάδελφοι, είναι εντάξει. Εκεί λίγο ο Νίκος το Σπιτσέρης με ταλαιπωρεί. Την αντίδραση, τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος, να μας είπε η κυρία Βαρδίκου, το οποίο είναι νομίζω σημαντικό, Θόδωρε. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Οι δρόμοι που έχει κάποιος είναι πρώτον να φύγει από το χώρο που βρίσκεται, να παραιτηθεί δηλαδή. Ειδικά εάν δεν φαίνεται ότι μπορεί να βρει υποστήριξη. Ωστόσο, αυτό είναι το εύκολο και το μη επιθυμητό, γιατί θα μείνει χωρίς εργασία. Και έπειτα μπορεί να κάτσει και να το παλέψει. Με τι τρόπο? Ο ένας τρόπος είναι να κινηθεί μέσω της δικαστικής οδού. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου κινούνται οι υπάλληλοι με διαμεσολάβηση, που είναι και αυτό μια καλή λύση για να μην φτάσουμε στην δικαστική οδό. Εκεί όμως προϋπόθεση είναι ότι και ο εργοδότης θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσο επηρεάζει το θύμα όλη αυτή η κατάσταση, ίσως χρειάζεται να δει έναν ψυχολόγο για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει καλύτερα στην καθημερινότητά του. Ευχαριστούμε θερμά. Πάντως, εγώ απαντώ αμέσως και καταγγέλλω τον Καρυπίδη για συγκοφαντία. Ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάω στον Νίκο το Σπιτσέρη για να το πάρει πίσω το ότι είμαι συγκοφάντης, για να δείξει το θέμα σου με το Μουσείο Παραμυθιού. Διότι δεν θα σε ταυτίσω ότι λες παραμύθι, ναι. Αλλά δείξε τώρα το Μουσείο του Παραμυθιού. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν Μουσείο Παραμυθιού. Είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια από την δραστήρια ομάδα των Art Attack. Θα δημιουργήσουν γωνιές με διάφορα γνωστά παραμύθια, όπου τα παιδιά δεν θα ακούν απλά το παραμύθι, αλλά θα μπορούν με διάφορους τρόπους να συμμετάσχει, θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι. Ακόμη τώρα στείνεται το μουσείο, ο Δήμος Καβάλας παραχώρησε το χώρο, ξεκίνησαν οι της Art Attack να στολίζουν το χώρο και να τον προετοιμάζουν και πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να δώσουν δυνατότητα στα παιδιά να ζήσουν τα παραμύθια με έναν τρόπο εντελώς πρωτότυπο και διαφορετικό. Ωραία, να είσαι καλά Νίκο, πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι το ρεπορτάζ. Έναν χώρο για μικρούς αλλά και μεγάλους λάτρεις του παραμυθιού ετοιμάζουν τα μέλη της Art Attack. Πρόκειται για το πρώτο μουσείο παραμυθιού το οποίο ετοιμάζεται σε χώρο που βρίσκεται πάνω από τα καπί ποταμουδίων, με τα παραμύθια να παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από τρισδιάστατες εικόνες, ζωγραφιές και παραστάσεις. Ένα καινούριο χώρο που μας τον έδωσε ο Δήμος. Και εδώ θα γίνει, αυτή τη στιγμή βέβαια το λέμε έτσι, αλλά μπορεί να καταλήξουμε να βγάλουμε μια άλλη επωνυμία, σαν μουσείο παραμυθιού.
Θα υπάρχουν σχεδόν τα περισσότερα και γνωστότερα παραμύθια, τα οποία θα απεικονίζονται είτε με ζωγραφική, είτε με τρισδιάστατη κατασκευή, από τα μέλη της Art Attack. Αυτό το διοργανώνουμε σαν Art Attack. Βρίσκεται στο χώρο, στα καπίτου όμπου τα μουδίων από πάνω. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Και θα έρχονται τα παιδάκια, όχι ότι αποκλείουμε και τους μεγάλους, και εδώ θα συμβαίνουν διάφορα πράγματα, όχι μόνο για να δούνε τα παραμύθια, αλλά να κάνουμε δράσεις, να παίξουμε, να κάνουμε κατασκευές. Βέβαια, όλα αυτά τα αφήνουμε λίγο για να εξελιχθεί σιγά-σιγά το έργο και να βλέπετε κι εσείς και την εξέλιξη. Ήδη ξεκινήσαμε, έχει εδώ και περίπου 15 μέρες και προχωράμε. Άλλοι δουλεύουμε εδώ και άλλοι στα σπίτια τους και φέρνουν τα έργα και θα τα στήσουμε μετά και φυσικά θα σας καλέσουμε να τα δείτε και να παρουσιάσουμε κανονικά. Τώρα είναι η αρχή ακόμη. Τα μέλη της Art Attack απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες της Καβάλας σε περίπτωση που έχουν λούτρινα αρκουδάκια ή οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί να τα διαθέσουν στην ομάδα για το Μουσείο Παραμυθιού. Μουσείο Παραμυθιού ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε στην Καβάλα, Όχι, φυσικά δεν είχαμε. Έχουμε τη βιβλιοθήκη στην οποία μπορείς να καλύψεις όλο το αναγνωστικό κομμάτι. Όμως ένα παιχνίδι το οποίο θα το δεις σαν παραμύθι, θα το πιάσεις, θα μπορέσεις να αγγίξεις κάποια πράγματα, όχι όλα πιστεύω, είναι κάτι άλλο για τα παιδιά. Σκεφτόμαστε από την αλφαβητοπαρέλαση που έχουμε κάποια κουστούμια, να έχουμε και τα κουστούμια εδώ, κάποιοι να ντύνονται ήρωες. Εάν κάποιος θέλει να παρουσιάσει ή να διαβάσει ένα βιβλίο, θα μπορεί να έρθει σε ένα χώρο παραμυθένιο και να το διαβάσει. Έχουμε πάρα πολλά όνειρα, πολλές σκέψεις και ιδέες, οι οποίες προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε και γι' αυτό βλέπετε μισά σχέδια κομμένα. Θα μπουν τρισδιάστατα πράγματα εκεί, ένα δέντρο τρισδιάστατο, πολλά. Ας αφήσουμε και κάτι να έχετε να βλέπετε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Όποιος θέλει να ζωγραφίσει, ας μην ανοίξει το σύλλογό μας, ένας που θέλει να ζωγραφίσει μπορεί να έρθει να μιλήσει μαζί μας, να δούμε κάποια δουλειά, πώς, τι δουλεύει και αυτά και να του βάλουμε να κάνει κάτι κι αυτός και να προχωρήσουμε. Επίσης θα ήθελα να κάνω έτσι και μία ανακοίνωση, μία παράκληση. Κάποιοι που έχουν παλιά αντικείμενα, που παραπέμπουν έτσι σε παραμύθια, κούκλες, παιχνίδια και θέλουν να τα πετάξουν ή να δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Εμείς στεχόμαστε να μας τα φέρουν σε αυτόν τον χώρο και να τα αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Όπως βλέπετε, έχουμε ένα κασάκι στον τοίχο, ναι. Το οποίο κασάκι θα γίνει μια τρισδιάστατη παρουσίαση παραμυθιού. Οπότε, ακόμα και ένα μικρό κουκλάκι που μπορεί να έχει, θα μας είναι χρήσιμο. Ζωάκια, λούτρινα, γιατί θα κάνουμε και... Εδώ θα έχουμε ένα παραμύθι με τα ζώα του δάσους, οπότε όλα μας είναι χρήσιμα. Και μακάρι να ανταποκριθούν όποιοι έχουν και θέλουν και μπορούν να μας τα φέρουν. Εμείς είμαστε 90% εδώ, αλλά μπορεί να μας ειδοποιήσουν ή να πάρουν ένα τηλέφωνο και να τους περιμένουμε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας συνάντηση. Ελπίζουμε να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών, του Δίον, του Flash και του Center. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και μια όμορφη εβδομάδα.